Πρόκειται για μία ακόμη δράση εθελοντικού καθαρισμού του βυθού του ενετικού λιμένα Ηρακλείου που αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος με στόχο την ενημέρωση και την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Είναι μια δράση που την επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος ήταν λίγο καθυστερημένα εξαιτίας των ευρωεκλογών. Εύχομαι όλες αυτές οι δράσεις που κάνουμε να έχουν αποτέλεσμα καλό, γιατί όπως βλέπετε και εσείς, κάθε χρόνο όλο και λιγότερα φθαρτά υλικά μαζεύουμε από τη θάλασσα, που σημαίνει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει πραγματικά να κρατήσει το λιμάνι μας καθαρό για να έχουμε στη συνέχεια και ένα πράσινο λιμάνι για όλο το Ηράκλειο. Η σημερινή εκδήλωση εθελοντικού υποβρύχιου καθαρισμού του βυθού του ενετικού λιμένα Ηρακλείου, η οποία πραγματοποιείται με τη συνδρομή πληθώρας ιδιωτών διτών, συλλόγων, φορέων και επιδευματιών της πόλης του λιμένα, έχει αυτό το σκοπό. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του καθαρισμού, αλλά ο συμβολισμός και τα μηνύματα που φεύγουν προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τις νέες γενιές. Μειώνονται τα περιστατικά που έχουμε κάθε χρόνο, κυρίως με ακραία ευρήματα. Τα δικά τους μηνύματα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος έστειλαν στελέχη του Οργανισμού Λιμένος και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διοργάνωσαν την περιβαλλοντική δράση, στην οποία μετήχαν δίτες, εθελοντικά σωματεία και φορείς. Όπως διαπιστώνεται, τα πλαστικά και τα κάθε είδους σκουπίδια λιγοστεύουν χρόνο με τον χρόνο. Πράγματι πολύ σημαντική δράση, ενταγμένη στο πλαίσιο του εορτασμού του θαλασσίου περιβάλλοντος. Είναι μια δράση που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημαντικότητα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, αλλά και ουσιαστική, γιατί θα βγουν αρκετά μαργαριτάρια εντός εισαγωγικών από μέσα. Και θέλω να πιστεύω και εκπαιδευτική όσον αφορά τον νεότερο κόσμο, τα νέα μας παιδιά, να δουν ότι πληγώνοντας το περιβάλλον, πληγώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό μας, τις δυνατότητες της μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης, και να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο αγάπη στο περιβάλλον, όπως και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Επίσης, η σημερινή εκδήλωση έχει σκοπό να τονώσει την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Ο στόχος είναι κοινός. Καθαρό περιβάλλον, με καθαρές θάλασσες, καθαρές ακτές, χωρίς ναυτικά ατυχήματα. Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των ακτών μας απαιτεί κοινή δράση πολιτείας και κοινωνίας. Μέσω της διεθνούς πρακτικής και εμπειρίας έχει αποδειχθεί ότι η ρήπανση της θάλασσας και των ακτών μπορεί να εξαλειφθεί με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βασιζόμενο στη συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των φορέων.